ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να βρισκόμαστε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, του συμπατριώτη μας, κύριο Πελοπίδα Καλλιέρη. Κύριε Καλλιέρη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Δήλωση σε αυτό τον κυκαιώνα των μέτρων της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Τι μάχες δίνεται για αυτό το κοινωνικό κράτος που πρέπει να μείνει ζωντανό, που πρέπει να μείνει όρθιο, φυσικά για το όφελος όλων των συμπολιτών μας, για το όφελος όλων των κατοίκων της χώρας μας. Είναι σημαντικό ότι πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε για δημόσια υγεία. Και αυτό χρειάζεται μια προσπάθεια με τις σημερινές συνθήκες, διότι όπως ξέρετε ο ορθολογισμός κάποιων δεδομένων σήμερα είναι απαραίτητος. Διότι οι οικονομικές συγκυρίες, η οικονομική στενότητα παρατηρείται σήμερα στη χώρα, δεν μπορεί να μεταφερθεί και στην υγεία. Είναι σίγουρα ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη υγεία, καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες, εάν έχουμε νοσοκομεία τα οποία θα είναι αποδεκτά και θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Κάποια νοσοκομεία σήμερα δεν έχουν την πληρότητα που ακούτε ή συζητείτε στην κοινωνία. Υπάρχουν σήμερα νοσοκομεία με πληρότητα 20-25%, υπάρχουν νοσοκομεία σήμερα που έχουν 70-80%, τα οποία έχουν υποστελέχωση ή έχουν κάποια προβλήματα λειτουργίας. Πιστεύω ότι με τις συμφωνεύσεις των νοσοκομείων που θα γίνουν με το νέο έτος, με την μείωση των διοικητικών δαπανών και με τη συνεργασία κάποιων κλινικών, θα επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα, καλύτερη ποιότητα υγείας στους πολίτες και θα υπάρξει και ορθολογισμός. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για δημόσιες μονάδες υγείας και να μην χαράξουμε ένα νέο χάρτη υγείας. Είναι απαραίτητο να γίνει ένας νέος χάρτης υγείας με βάση τις σημερινές ανάγκες. Είναι σημαντικό να δούμε επίσης αυτόν τον ορθολογισμό. Θα πρέπει σήμερα ό,τι υλικό μπαίνει στα νοσοκομεία να υπάρχει ένα σύστημα logistics με barcodes κάθε υλικού, ώστε να υπάρχει μια αποθήκη με ένα ηλεκτρονικό τρόπο παρακολούθησης. Μετά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που επετέφθη. Και μπορώ να σας πω ότι πλέον σκανάρουμε τα πάντα και φέρνει αποτελέσματα, κύριε Γενικό. Φέρνει αποτελέσματα και βέβαια αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να, αν θέλετε, να υπερσυνταγογραφήσουν πιάνονται πλέον. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας, γι' αυτό δίνουμε και αυτόν τον αγώνα και εγώ προσωπικά δίνω αυτόν τον αγώνα σε μια περίοδο που είναι, αν θέλετε, μειωμένες οι προσδοκίες των πολιτών, να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλο. Και αν, κύριε Γενικέ, πιστεύω και εσείς να συμφωνείτε με την άποψή μας, αν κάτι πρέπει να μείνει στη θέση του, έτσι, με ψηλά το κεφάλι και όρθιο στη χώρα μας, πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό κράτος είναι απαραίτητο. Σκεφτείτε, σήμερα έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους. Έχουμε πολλούς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν σήμερα τις υποχρεώσεις τους. Αυτό πρέπει να τους παρέχουμε είναι η δημόσια υγεία. Και τελευταία μας ερώτηση, σίγουρα που θα περιμένουν να ακούσουν όλοι οι Κορίνθιοι και οι Κορίνθιες για το νοσοκομείο μας. Υπάρχει περίπτωση να συγχωνευτεί ή να υποβαθμιστεί το νοσοκομείο της Κορίνθου? Το νοσοκομείο της Κορίνθου είναι σε ένα κομβικό σημείο. Δυστυχώς ακόμα ο δρόμος Αθήνα-Πάτρα δεν έχει βελτιωθεί ή ολοκληρωθεί. Το θυμόμαστε πολλά χρόνια τώρα και ελπίζω να υπάρξει μια διέξοδος για να δώσει και δουλειές στους ανθρώπους να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι το στοίχημα της ανάπτυξης στο επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι το νοσοκομείο Κορίνθου είναι σε ένα κομβικό σημείο. Πρέπει να στελεχωθεί πλήρως και ήδη πήγαν κάποιοι επικουρικοί γιατροί και θα πρέπει να δούμε πραγματικά τις ανάγκες του νοσοκομείου, ώστε σε νοσοκομείο Κορίνθου θα είναι αυτόνομο και να σταματήσουν οι κασάνδρες να λένε τα δικά τους πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη στο μεγάλο αγώνα που έχετε αναλάβει για το κοινωνικό κράτος και την υγεία. Το σημαντικό είναι η δύναμη και οι αντοχές. Να είστε καλά, λοιπόν. Ευχαριστώ.